Δυστυχώς τρέχουν και αρνητικά και είμαστε στην έναρξη σχολικής χρονιάς. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση νωρίτερα. Στις 27 Εβδόμου πήραμε μια απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο να ενταχθούν τα παιδιά της δομής, αλλά μέσα στη δομή σαν σχολείο, όχι σε κανένα σχολείο της πόλης, όχι μόνο στο 8ο Δημοτικό. Δυστυχώς όμως πριν δύο μέρες λάβαμε μια απόφαση, η οποία ήδη έχει βγει στο ΦΕΚ, που αναγράφει ότι το 8ο Δημοτικό Σχολείο θα πρέπει να φιλοξενήσει τα παιδιά της δομής. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν είναι θέμα ρατσιστικό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μάθουν γράμματα, να εγκληματιστούν και αυτά σιγά σιγά. Αλλά βασικό είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για να γίνει αυτό. Πόσα παιδιά πάνε στα σχολεία, στο σχολείο αυτό το της Αγίας Άννας, πόσα παιδιά είναι σχολεία? Το 8ο της Αγίας Άννας έχουμε περίπου στα 180 παιδιά. Το απόγευμα υπάρχουν δραστηριότητες εξωσχολικές. Όταν λέτε εξωσχολικές, τι μαθαίνουν τα παιδιά εδώ? Έχουμε σχολή χορού, δάσκαλο χορού, μαθαίνουν καλλιτεχνικά, έχουμε καράτε. Παραδοσιακούς χορούς, θέατρο, είναι διάφορες δραστηριότητες οι οποίες δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Πλέον το 8ο σαν σχολείο είναι ολοήμερο, τελειώνουν τα παιδιά στις 4, συνεπώς είναι λίγο αδύνατο στις 4 να ξεκινάνε τα παιδιά της δομής. Αν υπάρχουν κατάλληλες προδιαγραφές, της απολύμανσης, καθαριότητας, τα κατάλληλα αντισηπτικά, οι παιδιάτροι, οι παιδαγωγοί που θα μας πιστοποιήσουν ότι ναι, μπορεί να γίνει, βεβαίως και να γίνει. Δυστυχώς όμως, από όσο γνωρίζουμε και βλέπουμε, έχουμε πρόβλημα. Είναι δύσκολο να μπορέσει να γίνει αυτό.